καλλιτεχνικά σχολεία σε κάθε κλάδο και ειδικότητα. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε και αγαπά, όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων. Ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα των μαθητών και μαθητριών, όχι στα σχολεία πολλών ταχυτήτων. Επαναφορά του μαθήματος της θεατρικής αγωγής την 5η και την 6η Δημοτικού, διάχυσή του στο γυμνάσιο ως τρίτο πυλώνα της αισθητικής αγωγής και επαναφορά του μαθήματος της καλλιτεχνικής παιδείας στο Λύκειο. Απόδοση όλων των πραγματικών οργανικών κενών στο κλάδο μας, σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων και μόνιμους διορισμούς ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Οι καστικοί, οι μουσικοί, οι θεατρολόγοι λείπουν από τα σχολεία. Οι δεξιότητες τάχα της σύγχρονης εποχής έρχονται να μπουν και να ενισχύσουν την αποσπασματικότητα των γνώσεων των μαθητών μας. Η τέχνη, η αισθητική αγωγή, ο πολιτισμός είναι στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που όλοι έχουμε ανάγκη να εκφράσουμε τις δυσκολίες και τα συναισθήματα που ζουν πολύ περισσότερο και τα παιδιά μέσα στα σπίτια τους. Εμείς καλούμε για άλλη μια φορά, θα το κάνουμε και το επόμενο διάστημα και το κάνουμε με όση δύναμη έχουν οι φωνές μας και η παρουσία μας εδώ. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς, σε διορισμούς αναπληρωτών και βεβαίως μονιμοποίηση για όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές όλων των τελευταίων χρόνων με βάση τις πραγματικές ανάγκες που έχουν τα σχολεία διαχρονικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε τον αγώνα μας από κοινού με τους γονείς και τους μαθητές μας και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και το Σάββατο στις 26 Φλεβάρι στο Σύνταγμα, γιατί πραγματικά είμαστε άνεργοι εκπαιδευτικοί και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα δυσθεώρητα οικονομικά βάρη λογαριασμών της ΔΕΗ, της ακρίβειας και της διαβίωσής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλων και συνεχίζουμε.